Δεν σας κρύβω την ειλικρινή χαρά μου που όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν την έλξη τους στη ζωγραφική. Σήμερα έχουμε κοντά μας τρεις νέους μαθητές. Θα μας συστηθούν για να τους γνωρίσουμε όλοι. Φάνης. Μίμης. Λάζαρος. Λάζαρος. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα τέτοια να έχουμε. Για πες μου εσύ, Φάνη. Πώς ανακάλυψες την έλξη σου για τη ζωγραφική? Κοιτάξτε, εγώ βασικά, όταν ήμουν μικρός, έκανα στα τζάμια και ζωγράφισα ανθρωπάκια. Μάλιστα. Τα παιδικά μας βιώματα είναι καθοριστικά για την ανακάλυψη των δεξιοτεχνιών μας. Εσύ, Μίμη? Εγώ όταν ήμουν μικρός, έπαιζα το ζωγράφο. Α, ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένος. Ήμουν ο Κοπρίτης. Εσύ, Λάζαρε? Εγώ όταν ήμουν μικρός έπαιζα το γιατρό, που σε ώρες εκτός ιατρείου είχε χόμπι τη ζωγραφική. Μάλιστα, υπέροχα. Μήπως είναι ώρα να έρθει το μοντέλο? Μη βιάζεσαι, όλα με την ώρα τους. Όχι, λέω. Μήπως κρυώσεις? Θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Για παίζουμε εσύ, Μίμη. Σύμφωνα με την κουλτούρα σου και την προσωπική αισθητική που έχεις διαμορφώσει, ποιον Έλληνα ζωγράφο θα ξεχώριζες? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον για να μην κακοκαρδίσω τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω τη διακριτικότητά σου και συμφωνώ, αλλά για να καταλάβω τα ερεθίσματά σου θα ήθελα να μου αναφέρεις ένα ζωγράφο που θα ξεχώριζες έτσι, για λόγους δικούς. Κοιτάξτε, εφόσον επιμένετε, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα ξεχώριζα τον Χατζικυριάκο Κίκα. Α, έχουμε τα ίδια γούστα. Τι να πρωτοθυμηθώ, τη μεγάλη σύνθηση της Ίδρας, το Μιστρά. Βέβαια, ο Μιστράς, η Μονεμβασιά. Η Μονεμβασιά, δεν την ξέρω. 2 ώρες από το Μιστρά είναι. Εσύ, Φάνη, ποιο ζωγράφο θα ξεχώριζες? Εγώ... δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα σας έλεγα το Χατζικυριάκο Λίκα. Και εφόσον είστε παρέα, να υποθέσω και για σένα, Λάζαρε, Χατζικυριάκο Γκίκα, ε. Εγώ όχι, προτιμώ το Χατζικυριάκο. Για να είμαι ειλικρινής, ο Γκίκας μου τη σπάει. Πολυλογήσαμε, ώρα για δουλειά. Πάμε, καλλιτέχνες μου.